κάθε βράδυ να περνάει έξω από το νεκροταφείο και να λέει διάφορες εκφράσεις που είσαστε πεθαμένοι και να διάφορα τέτοια. Και ο τρελός λοιπόν κάθε βράδυ έμπαινε μέσα στο νεκροταφείο και κοιμόταν. Σε κάποια φάση λοιπόν εκεί που πέρναγε ο μεθυσμένος άρχισε να ρωτάει πού είσαστε βρε πεθαμένοι και το απαντάει ο τρελός από μέσα εδώ είμαστε βρε, τι θέλεις. Αποφάσισα να μην κάνω, να το κάνω αυτό. Λέει, και ποια εντολή του λέει, σε έκανε να αλλάξει γνώμη, του λέει. Σίγουρα του λέει, σε έκανε να αλλάξει το πλέψο. Κάτσε, όπως λέει, και ποια εντολή σου έκανε να αλλάξει, πες, να αλλάξει αυτή την ενέργεια, να μην κάνεις αυτή την ενέργεια. Λέει, ο παπάς περίμενε να ακούσει το πλέψο. Αντιθέτως, ο Κώστας, να πούμε, λέει το λίγο που λέει ου μηχεύσεις. Καλά ρε Κώστα του λέει ο παπάς, τι δουλειά έχει το ου μηχεύσεις με το καπέλο σου του λέει. Όταν άκουσε αυτή την εντολή του λέει θυμήθηκα που έχω ξεχάσει το καπέλο. Thank you.
φορά αλλά θα πας πήγε στο θέμα. Να ρωτάω για κλάδι που κάνει αντικείρηση στα γενετικά όργανα που έχουν σχέση με την ουρολογία. Εκεί σε αυτή την εκκλησία ήταν υποχρεωμένο να βγάλει τα ΟΑ και μετά να τα ξαναβάλει. Εκεί που τα κάνει βγάλει και ξέρετε την εκκλησία, πάει μια γάτα και το αρπάζει το ένα. Λοιπόν, πανικόλυτος ο γιατρός τώρα τι να κάνει, βάζει το ζωκόμα. Δηλαδή μετά έχει ο παπάς και την ώρα πήρε τώρα ένα κρεμμυδάκι, ήσαμε το αυτό, το βάλουν μέσα να φύγει ο παπάς και να... Και όποτε ζήσει την τελειρά μας. Πράγματα, αν πηγαίνει νοσοκόμα, φέρνει ένα κρεμμυδάκι, τον τακτοποιούν τον παπά, βγήκε ο παπάς από την κλινική, έφυγε. Το κοίταγε ο γιατρός λυπημένος. Καμιά φορά, περνάνε 5-6 μήνες και παρουσιάζει τον παπάς ακμιότατος. Τον έβλεπε ο γιατρός και δεν το πίστευε. Του λέει, για γιατρός, του λέει, τι κάνεις, καλά. Του λέει, είσαι καλά, του λέει ο γιατρός, είμαι καλά. Είσαι καλά, του λέει, είμαι καλά, του λέει να μου πει. Αφού είσαι καλά, του λέει, ας πω ένα μυστικό, του λέει να μου πει. Όταν σου έκανε την εγχείρηση, του λέει, τον άφησε αυτό, το πήρε μια γάτα και σου έβαλα αντί για αυτό ένα κρεμμυδάκι. Και δεν μου το έλεγε, ρε γιατρέ, του λέει, και δεν ήξερα γιατί όταν πηδάω την παπαδιά κλαίνε τα μάτια της. Ιερέας, ο οποίος είχε τον δικό του τρόπο σε κάθε τελετή να κάνει να την κάθε ακολουθία. Στην νεκρόσιμη λοιπόν ακολουθία ο ιερέας έβγαζε όλους τους πιστούς. Τους πιστούς έξω από την εκκλησία και έκανε μόνο σου τη λειτουργία. Όταν τελείωνε λοιπόν, έλεγε στους ανθρώπους να προσέλθουν. Άρχιζε λοιπόν και έλεγε μέσα. Εδώ εκεί στο νεκρό. Και μετά έβγαινε έξω και έλεγε στους ανθρώπους, ελάτε να τον πάρετε. Οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν λοιπόν, τι κάνει μέσα ο ιερέας καθώς τους έβγαζε έξω. Τον λέει ένας, τότε θα πω εγώ, λέει, θα κάνω τον νεκρό για να δω τι λέει ο παπάς. Όντως έβαλαν έναν άνθρωπο, έκανε τον νεκρό, μπήκε μέσα για να δει τι λέει. Άρχισε ο παπάς λοιπόν να λέει το εξής. Τους έβγαλε πάλι έξω και έκανε στον υποτιθέμενο νεκρό. Εδώ εκεί. Σε κάποια φάση σηκώνεται πάνω ο άνθρωπος, τον πιάνει ο παπάς και τον πνίγει. Φωνάζει τους ανθρώπους, ελάτε να τον πάρει. Αναρωτήθηκαν αυτοί και γυρνάει και τους λέει θα τον αφήνετε πρώτα να ξεψυχάει και μετά θα τον φέρνετε. Τρόμαξε όταν πεθάνει τον άνθρωπο. Thank you.
όνομα δεν είναι, αλλά και το ό,τι μπορούμε, λίγο κύριε Θόδωρε, ακριβώς όπως το πες. Να πάει.